Να ακούσουμε λίγο, να πάρουμε μια γεύση από έτσι. Δεν έχεις το δικαίωμα παράπονα να κάνεις. Το χρόνο σου έδινες αλλού και βλέπα τον έρωτα να γίνεται ρημάδι. Το χρόνο σου έδινες αλλού και βλέπα τον έρωτα να γίνεται ρημάδι. Έσβησε το όνειρό αυτό τη βροχέρι αυτή νύχτα και μείνα πάλι μόνη μου στο σκοτεινό σαλόνι μου και δεν περνάει η νύχτα. Και μείνα πάλι μόνη μου στο σκοτεινό σαλόνι μου και δεν περνάει η νύχτα. Τελικά, Άννα, να που υπάρχει έμπνευση και μέσα στην πανδημία και σε δύσκολες περιόδους. Και σκεφτόμουν, καλησπέρα σας. Και σκεφτόμουν ότι την προηγούμενη φορά που είχαμε μιλήσει τα Χριστούγεννα, εκεί που είχαμε μιλήσει, εκεί έγραψα και αυτό το τραγούδι. Το έγραψες εσύ το τραγούδι, είναι δικό σου τραγούδι. Ναι, στίχη μουσική. Στίχη μουσική, τι να πούμε. Ας τελειώσει η πανδημία βέβαια και να συνεχιστεί η έμπνευση. Για πες μας δυο λόγια, πώς αισθάνεσαι. Όντως ένα πολύ ξεχωριστό τραγούδι, με το πρώτο άκουσμα κολλάς, το λέω αντικειμενικά. Αυτό που θέλω είναι να, αυτό που βίωσα εγώ αφού το έγραψα, να αγγίξει και άλλες καρδιές που μπορούν να ταυτιστούν. Τελικά ένας καλλιτέχνης βρίσκει διέξοδο. Είχαμε κάνει πολύ σωστά, τόνισε στην ίδια συζήτηση και τα Χριστούγεννα. Βρίσκει διέξοδο σε δύσκολες καταστάσεις και προχωρά σε πολύ ξεχωριστές δουλειές. Είναι θέμα βίωσης ψυχικής για αρχή. Ναι. Δεν γίνεται διαφορετικά. Αλλά όχι ότι δεν ζοριστήκαμε όλο το χειμώνα όλοι μας, έτσι. Και ακόμα. Είναι μια όθηση. Έχουμε σταδιακή άρση περιορισμών, οι καλλιτέχνες θα επιστρέψουν στις σκηνές, θα πραγματοποιηθούν συναυλίες. Είναι μια προσωπική όθηση για σένα να ξεκινήσεις με το δεξί το καλοκαίρι. Ναι, είναι, αλλά υπάρχουν τα πολλά αλλά που έχουμε μάθει να ζούμε με αυτά. Εύχομαι να πάνε όλα κατευθείαν για όλους μας και πάνω απ' όλα να είμαστε υγιείς. Και θα ξαναβρεθούμε σε συναυλίες, σε live, σε μικρούς χώρους, σε μεγάλους χώρους, με οποιονδήποτε τρόπο. Η τέχνη πάντα θα βρίσκει ένα τρόπο να ενωθεί με τον κόσμο. Και ο κόσμος με εμάς. Μόνο έτσι. Έχουν ξεκινήσει πρώτες επαφές για να κλείσουν συναυλίες, να κλείσουν κάποιοι καλλιτέχνες. Για βάλε μας λίγο στο κλίμα. Από ό,τι ξέρω, είναι λίγο περίεργο ότι θέλει κάποιο διάστημα. Δηλαδή, αφού τώρα μάθαμε ότι από 28 του μήνα θα μπορούν να γίνουν συναυλίες, μια συναυλία θέλει ένα διάστημα για να διοργανωθεί. Οπότε, αυτό το 28 δεν ξέρω ποιοι θα προλάβουν. Ναι. Θέλει κάποιο χρόνο. Τώρα αρχίζουν να προγραμματίζονται πράγματα. Νομίζω Ιούνιο, σιγά-σιγά, δειλά-δειλά, κάτι. Ιούνιο σιγά σιγά. Το βίντεο κλιπ εδώ που βλέπουμε, πού γυρίστηκε? Γιατί πέρα από το τραγούδι, εντύπωση προκαλεί και η εικόνα. Είναι στο Τζούτσουρο, ναι, το δέντρο, και στο Ηράκλειο πάνω στο βουνό, δεν θυμάμαι πώς λένε τοποθεσία, είναι σε δύο τοποθεσίες, στο Ηράκλειο κοντά και στο Τζούτσουρο. Και στο Τζούτσουρο. Το αγαπημένο μου δέντρο, το λέω εγώ. Μάλιστα. Αν θες να σου ευχηθούμε κάτι, η ευχή ποια θα ήταν? Να πάει όμορφα το τραγούδι μου, το νέο μου τραγούδι, και να έχω υγεία, αυτό θα ήθελα να μου ευχηθείτε. Μάλιστα, να πάρουμε μια γεύση όμως, θα ξαναβάλουμε λίγο από εκεί που τελειώσαμε, να συνεχίσουμε να ακούσουμε λίγο τραγούδι. Στο σκοτεινό σαλόνι μου και δεν περνά η νύχτα.
Λοιπόν, ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Ξέρω ότι δεν μου χαλάς χατήρι. Θέλω να πεις ένα ρεφρέν, να κλείσουμε και θα τα ξαναπούμε μέχρι να τελειώσει η εκπομπή φέτος και να κάνουμε και εμείς φινάλι για καλοκαίρι. Σίγουρα θα τα ξαναπούμε. Ένα ρεφρέν, όποιο θες, να ευχηθείς καλό βράδυ στους τηλεθεατές μας. Εύχομαι σε όλους αγάπη και καλό βράδυ και σε εσάς, τα φιλιά μου σε όλους, στη Γιώτα, σε όλους σας. Δεν έχεις το δικαίωμα παράπονα να κάνεις. Το χρόνο σου έδινες αλλού και βλέπα τον έρωτα να γίνεται ρημάδι. Το χρόνο σου έδινες αλλού και βλέπα τον έρωτα να γίνεται ρημάδι. Τι να πούμε, ένα πολύ μεγάλο μπράβο και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Ευχαριστώ, τα φιλιά μου. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Άννα. Λοιπόν,